κοντά μας ο Πάνος Ζαγαρέλος, τερματοφύλακας που επίσης μετακινήθηκε στα Σούρμενα φέτος από το Χολαργό. Πάνω ένα σχόλιο για τις πρώτες εντυπώσεις που βρίσκεσαι στα Σούρμενα. Καλησπέρα καταρχήν. Τα Σούρμενα από ό,τι βλέπω είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία προσφέρει τα πάντα στον ποδοσφαιριστή και πιστεύω ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής αν έρθει εδώ θα είναι πολύ ευχαριστημένος από αυτά που θα δει από την ομάδα. Και η ομάδα γενικά είναι σαν οικογένεια, οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος θα έχει θέμα. Όσον αφορά τους στόχους της νέας χρονιάς, είδες μια ομάδα που πάντα βάζει ψηλά τον πύχη, καθώς έχει μεγάλη δυναμική. Εσύ πού θεωρείς ότι μπορεί να φτάνουν στα Σούρμενα στο ερχόμενο πρωτάθλημα της ΑΕΠΣ? Τα Σούρμενα όντως κάθε χρόνο είναι μια ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει. Πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Εντάξει, θα πάμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και άμα καταφέρουμε και κάτι καλύτερο, όπως θα είναι η άνοδο, να πάμε στον Μπαράζ, πιστεύω μπορούμε να το καταφέρουμε. Να δώσουμε όλο τον καλό μας σε αυτό, να είμαστε υγιείς και όλα γίνονται. Όσον αφορά το νέο πρωτάθλημα, πώς πιστεύεις ότι θα παρουσιαστούν οι ομάδες? Υπάρχει μεγάλη εποχή, πολύ μείνει η απουσία των ποδοσφαιριστών. Πώς βλέπεις εσύ την ΑΕΠΣΑ που ξεκινάει τους προσεχείς μήνες? Σίγουρα η περσινή χρονιά έχει κάνει πολύ κακό στις ομάδες και στους παίχτες, γιατί τους ανάγκασε να είναι μακριά από αυτό που αγαπάνε να κάνουν. Πολλοί έχουν μείνει και εκτός για πολλούς μήνες. Πιστεύω όμως ότι το πρωτάθλημα θα είναι καλό φέτος. Αρκεί να δουλέψουν σωστά οι ομάδες και πιστεύω θα είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Ένα σχόλιο για την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση των Σουρμένων, που δείχνει ότι στηρίζει το ποδοσφαιρικό τμήμα και γενικότερα τα τελευταία χρόνια διαφέρει συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες. Η διοίκηση των Σουρμένων είναι μια πολύ καλή διοίκηση. Προσφέρει τα πάντα στους ποδοσφαιριστές. Προσπαθεί, είναι εδώ δίπλα σε εμάς. Και πιστεύω ότι όποιος είναι σε αυτήν την ομάδα μπορεί να δουλέψει σωστά και να μπορεί να πετύχει η ομάδα αυτά που θέλει. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.